Αντώνη, είχαμε και επίσκεψη του κύριου Κικίλια στο συντονιστικό του ΕΚΑΒ. Ναι, και Έλενα, είναι σημαντικά τα στοιχεία που δόθηκαν σχετικά με την ενίσχυση των δυνάμεων του ΕΚΑΒ στις πυρόπληκτες περιοχές, γιατί στην Αττική έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις του κατά 30%, στην Εύβοια κατά 60% και στην Ηλία, όπου δοκιμάζεται αυτήν την ώρα, όπως είδαμε, κατά 100%. Και ο Υπουργός Υγείας απίφθινε έκκληση προς όλους να ακούνε προσεκτικά και κατά γράμμα τις εντολές και οδηγίες που δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Να ακούσουμε. Είμαστε σήμερα εδώ στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας με τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και την ηγεσία του ΕΚΑΒ για να επικαιροποιήσουμε όλα τα πρωτόκολλά μας με βάση αυτή την τεράστια κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα και να διαβεβαιώσουμε ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τα ασθενοφόρα μας, οι κινητές μονάδες και όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται δίπλα στους πυροσβέστες μας, δίπλα στους εθελοντές μας, δίπλα στους αστυνομικούς μας και φυσικά δίπλα στους πολίτες στη μάχη την οποία δίνουν. Παρακαλούμε θερμά να ο κόσμος, οι πολίτες να ακούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να συμμορφώνονται με αυτές την πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε και σε κάθε περίπτωση και εδώ στην Αττική αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές που υπάρχουν φωτιές και πυρκαγιές και δοκιμάζεται η ελληνική κοινωνία είμαστε εδώ για να συνεισφέρουμε και να στηρίξουμε με το μέγιστο των δυνάμεών μας.